Πάμε στον Νίκο Παπα-Νικολάου, συνεργάτης, κλινικός ψυχολόγος. Τα λέμε μέσω Skype σήμερα. Την καλησπέρα μου, Νίκο. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Πραγματικά, Νίκο, μια τρομερή αλλαγή σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Μια αλλαγή την οποία ούτως ή άλλως δεν την περιμέναμε, νομίζω. Μια κατάσταση, μια δραματική κατάσταση, την οποία τη βιώνει όλος ο πλανήτης, κυρίως βεβαίως οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν στην Ουκρανία, όλος ο πλανήτης. Και νομίζω μια κατάσταση την οποία τη βιώνουν πολύ άσχημα τόσο αυτοί που επιτίθενται, ξέρεις, σε ψυχολογικό επίπεδο, για πληρώσεις στρατιώτες δηλαδή, όσο και αυτοί οι οποίοι δικαίως αμυνόμενοι, όσο κυρίως και οι άμαχοι βεβαίως, έτσι. Μάλιστα. Το θέμα είναι πώς πρέπει να διαχειριστούμε αυτή την κατάσταση στο μέτωπο της ψυχολογίας μικρών παιδιών και ευάλωτων ομάδων του κοινωνικού συνόλου. Ξέρεις, μιλάμε συνήθως για τα μικρά παιδιά. Θα σου έλεγα ότι όλοι έχουν αυξημένο ψυχολογικό κόστος, δεδομένου του ότι αισθάνονται όλοι εκτεθειμένοι στην καταστροφική μανία, έτσι, του επιτιθέμενου. Σίγουρα όλες αυτές οι εικόνες τις οποίες βλέπουμε δεν είναι και οι καλύτερες εικόνες. Σίγουρα τα παιδιά είναι κύριοι αποδέκτες αυτών των εικόνων, αλλά λίγος πολύ όλοι τραυματίζονται, ψυχικά τραυματίζονται προς το παρόν, από αυτές τις εικόνες τις οποίες βλέπουμε. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να προσπαθήσουμε τουλάχιστον να προφυλάξουμε τα παιδιά όσο μπορούμε από παρόμοιες εικόνες, δεδομένου του ότι, ξέρεις, υπάρχει κακά τα ψέματα ένας αγώνας δρόμου πολλές φορές και από τα διάφορα ειδησιογραφικά πρακτορία για το ποιος θα βγάλει την πιο περίεργη, την πιο τραγική εικόνα, η οποία δυστυχώς είναι τραγική, αλλά αποτυπώνει μια πραγματικότητα η οποία υπάρχει. Και πολλές φορές κύριοι αποδέκτες είναι τα παιδιά, έστω και αν, όπως είπα προηγουμένως, φαίνεται ότι δεν υπάρχει διαφορά ως προς το ψυχολογικό αποτύπωμα τόσο σε νέους, όσο σε γέρους, όσο και στα παιδιά. Κυρίως βεβαίως για τους ανθρώπους οι οποίοι ζουν και βρίσκονται στην Ουκρανία, έτσι. Ας μην ξεχνάμε ότι αυτοί είναι οι κύριοι αποδέκτες της κατάστασης. Μάλιστα, πολλοί αποφασίζουν βέβαια να απέχουν από social media, από τηλεοράσεις, εφημερίδες, ραδιόφωνα. Θέλω να απέχω. Είναι μια έτσι μορφή άμυνας. Στο τέλος δεν μας κάνει καλό η αποχή και ο εγκλωβισμός σε μια κατάσταση που δεν ξέρουμε τις όποιες εξελίξεις και δεν ερχόμαστε και σε επαφή κατ' επέκταση και με αυτές τις εικόνες. Μας κάνει καλό η αποχή? Είναι μια μορφή άμυνας. Σίγουρα δεν μας κάνει καλό η αποχή. Σίγουρα νομίζω ότι αυτό που μας κάνει καλό είναι το να μπορούμε και να γνωρίζουμε τις πηγές από τις οποίες ενημερωνόμαστε και σίγουρα να μην είμαστε βορρά απέναντι σε διάφορες εικόνες, τραγικές εικόνες, πραγματικά, οι οποίες έρχονται πολλές φορές από τα πεδία των μαχών και όχι μόνο. Ξέρεις, Νίκο, ένας ευάλωτος χαρακτήρας που έχει αντιμετωπίσει και ψυχολογικά προβλήματα διαχρονικά και τα έχει ξεπεράσει και έχει βιώσει οικονομική κρίση, επιδημιολογική κρίση, κρίση αξιών σε πολλές περιπτώσεις, την κρίση του πολέμου τώρα, εμπόλεμη κατάσταση. Δεν είναι μια δύσκολη συγκυρία? Υπάρχει διέξοδος από αυτή την ψυχολογική επιβάρυνση? Είναι μια πολύ δύσκολη συγκυρία και όπως είπα και μιλάω για τους ευάλωτους συνανθρώπους μας ψυχολογικά. Για τους ευάλωτους συνανθρώπους μας ψυχολογικά, ξέρεις, πολλές φορές το βλέπουμε αυτό. Άνθρωποι οι οποίοι δυστυχώς έχουν πέσει στα νύχια της κατάθλιψης είναι άνθρωποι οι οποίοι από μόνοι τους, όχι μόνο σε αυτές τις τραγικές συνθήκες τις οποίες ζούμε, είναι άνθρωποι λοιπόν οι οποίοι από μόνοι τους κλείνουν τα ραδιόφωνα, κλείνουν τις τηλεοράσεις, γενικότερα δεν θέλουν να ακούν κακές ειδήσεις. Σαφέστατα αυτό ισχύει λίγο πολύ για όλους μας. Όλοι μας δηλαδή με κάποιο τρόπο επιβαρυνόμαστε. Όμως όποιοι άνθρωποι σαφώς είναι περισσότερο επιβαρυμένοι, όπως έλεγα προηγουμένως, είναι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στα νύχια της κατάθλιψης, αισθάνονται πάρα πολύ πιεσμένοι, έχοντας περάσει μια μεγάλη ψυχοπιεστική χρονική περίοδο, ναι, η οποία ήταν, ας μην ξεχνάμε, η δεκαετή οικονομική κρίση, η δεκαετής οικονομική κρίση. Στη συνέχεια η υγειονομική κρίση, η οποία έγινε οικονομική κρίση και η οποία έγινε και κρίση ψυχικής υγείας σιγά-σιγά, γίνεται μάλλον και κρίση ψυχικής υγείας σιγά-σιγά, νομίζω ότι σαφέστατα επηρεαζόμαστε όλοι μας. Όμως οι άνθρωποι οι οποίοι ήδη ήταν περισσότερο επηρεασμένοι, επηρεάζονται ακόμη περισσότερο. Μπορούμε να τους προστατεύσουμε κατά κάποιο τρόπο, συγγενικά πρόσωπα, φίλοι, σύντροφοι? Αυτό το οποίο νομίζω ότι υπάρχει πάντοτε και το οποίο είναι, αν το θέλεις, και ο θεματοφύλακας της ψυχικής υγείας, έχει να κάνει με την επαφή, την ανθρώπινη επαφή, αυτή την επαφή, αν θέλεις, που στερηθήκαμε όλοι μας την περίοδο της καραντίνας, αυτή η επαφή που σιγά σιγά την παίρνουμε πίσω. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό το να βρεθούμε, να μιλήσουμε, ο καθένας να μιλήσει για αυτό το οποίο αισθάνεται, να εκφράσει αυτό το οποίο αισθάνεται, να εκφράσει πολλές φορές το θυμό του, τον απετροπιασμό του για τις σκηνές τις οποίες βλέπει. Και αν το θέλεις διαφορετικά, να μπορέσει να αισθανθεί ότι δεν είναι μόνος μέσα σε μια κατάσταση ψυχοπιεστική που, σαφώς, όπως είπα προηγουμένως, είμαστε λίγος πολύ όλοι μας. Μάλιστα, Νίκο, να σε ευχαριστήσω πολύ.
Σε ευχαριστώ πολύ. Τα λέμε και κάτω από αυτή και τη συγκεκριμένη συγκυρία. Ωστόσο, το ψυχολογικό κομμάτι είναι ένα εύθραυστο κομμάτι που θέλει ειδική διαχείριση, βέβαια, και καλό είναι να κάνουμε αυτές τις συζητήσεις. Λοιπόν,